Για 8 λεπτά, κύριε Συνάδελφε. Άλλωστε, εσείς είστε και γεωπόνος, προκατέχετε. Μπορείτε σε 8 λεπτά να αναπτύξετε πολλά πράγματα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και ελπίζω να είμαι πολύ πιο σύντομος και από τα 8 λεπτά τα οποία μου δίνετε. Γιατί σε αρκετό βαθμό από χθες το νομοσχέδιο έχει περίπου εξαντληθεί. Ήδη είχαμε μπει και επί τον άρθρο. Και νομίζω ότι μέσα αυτό που προέκυψε από τη χθεσινή συζήτηση είναι ότι περίπου όλοι οι πτέρυγες συμφωνούν στην ουσία του νομοσχεδίου και στην αναγκαιότητά του. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πραγματικά ένα εργαλείο πολύ σημαντικό για να μπορούν να ακολουθηθούν πολιτικές και περιφερειακές και εθνικές και κοινοτικές μέσα από αυτή τη βάση δεδομένων την οποία θα δημιουργήσουμε. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με μια σειρά άλλων νομοσχεδίων και άλλων νομοθετημάτων τα οποία παίρνει ως πρωτοβουλία ήδη το Υπουργείο, γιατί στις άλλες αίθουσες συζητιώνται παράλληλα νομοσχέδια που αφορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πιστεύουμε λοιπόν όλα αυτά σε συνδυασμό θα μπορούν να δώσουν μια άλλη όθηση, μια άλλη δυναμική, μια άλλη προοπτική στον κρίσιμο τομέα της ελληνικής γεωργίας. Και βέβαια χθες ακούστηκαν και κάποιες ακραίες, θα έλεγα, απόψεις ότι ξαφνικά ξύπνησε ένα πρωινό η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να φτιάξει ένα νομοσχέδιο να εξυπηρετήσει, λέει, τους αγρότες του Κολωνακίου. Δεν ξέρω βέβαια πού τους ανακαλύψαν κάποιοι αυτούς και με ποια προοπτική και λογική το έχουν μπει, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι είναι απλά δημαγωγικά και λαϊκίστικα όλα αυτά που ακούγονται στην αίθουσα και σίγουρα δεν έχουν μια σοβαρή βάση συζήτησης. Το Μητρό Αγροτών λοιπόν στο άρθρο 1 προβλέπει τη δημιουργία που θα λειτουργεί υπό την επεπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο θα εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα. Η υποχρεωτικότητα κρίνεται αναγκαία, καθώς ήταν και ο βασικός λόγος που το προηγούμενο Μητρό δεν λειτουργήσε σε ικανοποιητικό βαθμό. Στο άρθρο 2 παρατίθονται οι ορισμοί του επαγγελματία αγρότη, του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης και της αγροτικής εκμετάλλευσης. Εδώ υπήρξαν διαφορετικές και διστάμενες απόψεις. Και πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το αν θα πρέπει να είναι στο 35%, στο 30% ή και σε μικρότερο ποσοστό. Νομίζω λοιπόν ότι το νομοσχέδιο κάνει ένα συγκερασμό αυτών των απόψεων και καταφέρνει ισορροπιστικά να εντάξει μέσα και όλους εκείνους που πραγματικά ενασχολούνται με το αγροτικό επάγγελμα και θα βοηθηθεί έτσι αυτή η βάση δεδομένων να έχει ακόμη καλύτερη και ολοκληρωμένη και πληρέστερη βάση των στοιχείων για να μπορεί πάνω σε αυτές να χτίσει καινούργιες πολιτικές. Και σίγουρα αναφέρεται και στην ένταξη πλέον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον αγροτουρισμό μέχρι και 10 δωμάτια που είναι τα καινούργια στοιχεία τα οποία εισάγονται σε αυτό το καινούριο Μητρό Αγροτών. Στο άρθρο 3 έχουμε τη διαδικασία εγγραφής. Περιγράφει τη διαδικασία εγγραφής των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με όλες τις αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες. Και εδώ έχει ξεκαθαριστεί, γιατί υπήρχαν και ενστάσεις οι οποίες έλεγαν ότι ενδεχόμενα θα πληρώνει ο αγρότης για να εγγράφεται. Έχει ξεκαθαριστεί λοιπόν από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι η εγγραφή αυτή είναι δωρεάν. Στο άρθρο 4 είναι η ενημέρωση του Μητρώου, ο τρόπος υποβολής της αίτησης, και εδώ ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης, καθώς και οι επιπτώσεις που επέρχονται στην περίπτωση παράληψης υποβολής ή ανακριβούς συμπλήρωσης των στοιχείων. Στο άρθρο 5 έχουμε τις πηγές ενημέρωσης του Μητρώου. Ορίζεται λοιπόν ότι με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα εκδοθεί μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την έναρξη ισχύως του νομοσχεδίου, θα καθοριστεί το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που θα περιέχει το Μητρό Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Στο άρθρο 6 έχουμε την τήρηση του Μητρώου. Ρυθμίζεται ότι η ενημέρωση του ΜΑΕ ανατίθεται στα τοπικά παραρτήματα του ΕΠΕΚΕΠΕ, ενώ με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα μπορεί να ανατεθεί σε άλλο φορέα ή και υπηρεσία του Υπουργείου. Στο άρθρο 7 έχουμε την ενοποίηση των βάσεων δεδομένων. Ορίζονται ως πηγές για την ενημέρωση
του Μητρώου Αγροτών το ΟΣΔΕ, την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, κάθε άλλη πηγή από του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που ενημερώνει Μητρώα, όπως μπορεί να είναι ο ΟΛΓΑ, η τοπογραφική υπηρεσία και άλλοι δημόσιοι φορείς, το Υπουργείο Οικονομικών, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κλπ. Στο άρθρο 8 έχουμε την εξουσιοδοτική διάταξη. Ρυθμίζεται ότι όλα τα στοιχεία του ΜΑΕ υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκεντρώνονται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου και επίσης προβλέπεται η δυνατότητα με υπουργική απόφαση να καθοριστεί άλλος φορέας για τη συγκέντρωση και διαχείριση και εποπτεία του ΜΑΕ. Στο άρθρο 9 έχουμε την αντικατάσταση διατάξεων του νόμου 2520 του 1997. Προβλέπεται λοιπόν ότι με δημοσίευση του νομοσχεδίου ενοποιούνται το υπάρχον μητρό του νόμου 2332 του 1985 και η βάση δεδομένου συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων σχεδιασμού διαρθρωτικών μέτρων αγροτικής πολιτικής σε μία ενιαία βάση δεδομένων. Ερίζεται επίσης ότι τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του νόμου Μητρώα επιμέρους κλάδων μπορούν να εντάσσονται με υπουργική απόφαση όλα στο Μητρώα Αγροτών. Στο άρθρο 10 έχουμε την κατάργηση του άρθρου 1 του νόμου 2332 του 1995 και στο άρθρο 11 έχουμε ότι προχωράει η ισχύς του νόμου από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε αυτό το νομοσχέδιο γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι η ελληνική γεωργία έχει ανάγκη από τέτοιες νομοθετικές πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να αλλάξουν το αρνητικό δυσμενές κλίμα το οποίο υπάρχει στην ελληνική περιφέρεια και στην ελληνική γεωργία. Γιατί είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία εγκατέλειψε τους Έλληνες αγρότες. Οι Έλληνες αγρότες βίωσαν μια πρωτοφανή συρρήκνωση των εισοδημάτων τους, την ίδια ώρα που τα αγροεφόδια είχαν μια εκρηκτική αύξηση και ταυτόχρονα δεν υπήρξε καμία παρέμβαση και καμία πολιτική ουσιαστική από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ομολογουμένως επιδόθηκε σε έναν αγώνα και αυτό τουλάχιστον πέρασε προς τα έξω και στην ελληνική ύπαιθρο, ότι το μόνο που κοίταξε αντί να πάρει πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για να στηρίξει τους Έλληνες αγρότες είναι να βολεύει σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παιδιά, φίλων, συγγενών και κουμπάρων και μάλιστα μέσα από αναξιοκρατικές αδιαφανείς διαδικασίες. Γι' αυτό λοιπόν οι Έλληνες αγρότες στήριξαν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και είμαι πεπισμένος ότι πολύ σύντομα θα αντιστραφεί αυτό το αρνητικό κλίμα και θα δοθεί μια νέα προοπτική ελπίδας στην ελληνική περιφέρεια και στην ελληνική γεωργία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε και για την τήρηση των λόγων και για...